κέντρο των πυλών βρίσκεται κύμα ψύχους που θα διαδεχτεί τις ασυνήθιστες ζεστές ημέρες του Φεβρουαρίου. Οι καλές καιρικές συνθήκες θα διατηρηθούν μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, οπότε και ψυχρή εισβολή θα αλλάξει το σκηνικό σε ολόκληρη τη χώρα και στην Κρήτη. Προς το παρόν δείχνει αρκετά έντονα ψυχρή αέρια μάζα να κατέρχεται από τις βόρειες περιοχές της Ευρώπης και στα Βαλκάνια, επηρεάζοντας φυσικά και την Κρήτη, και θα δούμε αλλαγή στο σκηνικό του καιρού με βοριάδες από το Σάββατο και για την Κυριακή. Κάτι το οποίο θα δούμε κατά πόσο η ένταση των καιρικών φαινομένων θα έχει έτσι μεγάλες διακυμάνσεις στον ελλαδικό χώρο. Τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι η Κρήτη θα επηρεαστεί έντονα, χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ορεινά, ενώ οι συνθήκες θα μας υπενθυμίσουν πως είμαστε στην καρδιά του χειμώνα. Η ψυχρή αυτή αέρια μάζα, εξαιτίας ότι φαίνεται να είναι πάρα πολύ ψυχρή και αν έρθει με αυτή τη δυναμική της στον ελλαδικό χώρο, προφανώς θα δούμε τα χιόνια, ιδιαίτερα στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, πάρα πολύ χαμηλά. Αλλά χιονοπτώσεις και βροχές φυσικά θα δούμε να σημειώνονται και στο δικό μας νησί. Και αισθητή, πολύ αισθητή πτώση της θερμοκρασίας στα επίπεδα του χειμώνα που άλλωστε βρισκόμαστε. Μέχρι τότε όμως διατηρείται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες που θα φτάνουν τους 20 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα έχουμε και μεταφορά σκόνης η οποία θα μας ακολουθήσει μέχρι και την Τετάρτη και για την Πέμπτη και ευτυχώς βέβαια στη συνέχεια φαίνεται ότι αυτή απομακρύνεται γενικότερα από τις περιοχές της Ελλάδας. Από την Παρασκευή οι άνεμοι θα στραφούν από νότιους σε δυτικούς και αναμένεται να αρχίσει η σταδιακή μεταβολή.